Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου και είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας on time στην τηλεόραση του Atlas για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα μαζί με τους εκλεκτούς μας πάντα προσκεκλημένους και να διαβάσουμε μαζί τις ειδήσεις της ημέρας όπως τουλάχιστον τρέχουν μέχρι τώρα. Μια ημέρα από που δεν λείπουν από το κάδρο οι τουρκικές χιδεότητες. Πρωταγωνιστεί σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, ο κύριος Χούλουσι Ακάρ, ο οποίος αναφέρθηκε εκ νέου στη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, κατηγορώντας τη χώρα μας, ακούστε το αυτό, πως διαπράττουμε συνειδητή γενοκτονία ταυτότητας. Ενώ νέες πινελιές στο παραλήρημά τους ήταν οι αναφορές σε κρεμάλες, ώστε να μας υπενθυμίσουν οι γείτονες τα περίφημα δικαστήρια της ανεξαρτησίας στην Αμάσια του Πόντου, εκεί όπου γενοκτόνησαν εκατοντάδες Έλληνες. Σε απάντηση των κλιμακούμενων απειλών, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 9 κρατών της Νότιας Ευρώπης, που θα συναντηθούν την Παρασκευή στο Αλικάντε της Ισπανίας, αναμένεται να εκφράσουν τη στήριξή τους στην Ελλάδα έναντι των απειλών που δέχεται από την Τουρκία, όπως τουλάχιστον ανέφεραν σήμερα από το Παρίσι διπλωματικές πηγές της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ούτε φοβόμαστε, ούτε τρομοκρατούμαστε από την τουρκική προκλητικότητα, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι εδώ και καιρό υπάρχει ένας παροξισμός στην Τουρκία έναντι της Ελλάδος, ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στο τουρκικό κρεσέντο. Συντεταγμένα και αποτελεσματικά συνέχισε, διευρύνουμε την πολιτική μας και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Θα δούμε και στη συνέχεια το μείζον αυτό ζήτημα που συνιστά προφανώς ευθεία εθνική απειλή. Προς ώρας όμως μένουμε Θεσσαλονίκη, μένουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και πάμε μέχρι τον φιλόξενο πάντα Δήμο Θερμαϊκού. Συζητάμε για τα προβλήματα και τις προοπτικές του με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαυρομάτη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Ρέλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Πάντα η συζήτηση μαζί σας είναι εξαιρετική. Μου δίνεται η ευκαιρία να πούμε πράγματα σε αυτόν τον φιλόξενο Δήμο Θερμαϊκού, αλλά και σε έναν Δήμο που έχει εξαιρετικές προοπτικές να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις πραγματικά του μέλλοντος, αλλά και να δώσει ποιότητα ζωής στους κατοίκους που στην περιοχή μας ζητούν και αποζητούν και μεγάλα έργα, αλλά και μικρά έργα, τα οποία θα τους κάνουν πολύ ευκολότερη την διαβίωσή τους. Και πρέπει να γίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, συμφωνώ, μιλήσατε για προοπτικές. Υπάρχουν όμως και προβλήματα. Καταγράφονται προβλήματα, ακούμε προβλήματα. Τι συμβαίνει τώρα στον Δήμο του Θερμαϊκού? Έχω μια εικόνα, όπως τουλάχιστον μας καταγγέλλεται, εγκατάλειψης, μπορώ να πω, και σε πολλές δημοτικές ενότητες. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα στο Δήμο Θερμαϊκού. Η εγκατάλειψη πραγματικά καταγγέλλεται και δεν καταγγέλλεται μόνο σε εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά καθημερινά, επειδή βρίσκομαι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, από το μεσημέρι μέχρι το Αγγελοχώρι και από την Περαία μέχρι την Επανομή και τη Μηχανιώνα, είναι πλέον μότο ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα και είμαστε στον τέταρτο χρόνο της διοίκησης. Δεν υπάρχει επίοικια. Mm-hmm. Πέρασαν 3 χρόνια και δεν βλέπουμε μισό έργο. Μισό έργο από τα έργα τα οποία ήταν έτοιμα, σερβιρισμένα στο πιάτο από την δική μας διοίκηση, με έτοιμες χρηματοδοτήσεις. Και δεν φτάνει μόνο αυτό ότι δεν γίνεται τίποτα. Χάνονται έργα ή βρίσκονται σε επιτήρηση. Φανταστείτε ότι ένα έργο το οποίο τελειώσαμε το 19 το Δημοτικό Σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπως και το 1ο νηπιαγωγείο στην Περαία, mm-hmm. μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει 3 χρόνια. Η κατασκευή του σχολείου κράτησε 2 χρόνια. Και 3 χρόνια μετά την κατασκευή μένει κλειστό, ερμητικά κλειστό και δεν γίνονται τα εγγένεια, δεν πηγαίνουν τα παιδιά. Και τι κάνει το κράτος, τι κάνει ο Δήμος, πληρώνει μίσθωμα, μικρού ποσού. Συμβολή, μεγάλο ποσό. Πάνω από τις 150.000 ευρώ το χρόνο. Μεγάλο ποσό να δίνουμε, ενώ έχουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Και δεν πηγαίνουμε εκεί. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να σας δείξω τα αντανακλαστικά της σημερινής διοίκησης, ότι πραγματικά δεν κάνει τίποτα. Θέλετε να το πείτε αδράνεια,
θέλετε να το πείτε ανικανότητα, θέλετε να το πείτε αναποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πράγματι, οι πολίτες στεναχωριούνται βλέποντας ότι στον τόπο τους δεν γίνεται τίποτα και όχι μόνο, η αφαιρεγγιότητα της σημερινής δημοτικής αρχής, αυτά που έλεγε και τα φώναζε και τα δεσμεύτηκε, από όλες αυτές τις μεγάλες δεσμεύσεις δεν έγινε τίποτα. Μα, θα σας θυμίσω ότι έλεγανε εμείς άμεσα θα κάνουμε τη σύνδεση με την ΕΙΑΘ, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, όταν ακόμη δεν έχουν γίνει τα δηληστήρια της ΕΙΑΘ στην Καλαμαριά για να φέρουν στο θερμαϊκό το νερό. Κοροϊδεύαν τον κόσμο, λέγοντάς τον εμείς θα σας διώξουμε τους Ρωμά. Οι Ρωμά... Αλήθεια, για να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Ναι. Οι Ρωμά παραμένουν στην περιοχή Τσαΐρια. Παραμένουν πάνω από 300 τόσα άτομα στα Τσαΐρια. Δεν φτάνει όμως αυτό. Με μεγάλες οικογένειες από την περιοχή Τσαΐρια έχουν μεταφερθεί και στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας. Έχουμε μεγάλο εκεί χώρο που έχουν εγκατασταθεί και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα, αποτέλεσε και συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία προκαλέσαμε εμείς με παρατάξεις αντιπολίτευσης, γιατί οι άνθρωποι πλέον αγωνιούν για την περιουσία τους, για την ακίνητη, για την υγιεινή τους, διότι όταν έρχονται καθίστανται δίπλα στο σπίτι σου, χωρίς να υπάρχουν σπίτια, χωρίς να έχουν νερό, φως και αποχέτευση. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε ένας θα αγωνιούσε για το βιός του. Και κάτι άλλο. Mm-hmm. Αποκάλυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι οικογένειες αυτές έχουν ιδιόκτητα σπίτια. Τρία τουλάχιστον ο καθένας. Στοιχεία τα οποία η διοίκηση τα πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Αντί να διεκδικήσει και μέσω των φορέων που υπάρχουν, π.χ. το χαμόγελο του παιδιού, γιατί υπάρχουν 30-40 παιδάκια που ζουν σε αυτή την περιοχή, στη Μηχανιώνα. Άρα το κεφάλαιο Ρωμά είναι και αυτό ένα που κάνει στο αδιανό. Δηλαδή, δεσμευτήκαμε να τους διώξουμε. Από τον Αύγουστο του 19, μετά τις εκλογές, θα υπήρχαν οι δηλώσεις, θα κάνουμε σινικό τείχος, θα κατασκηνώσουμε μέσα στην περιοχή του Ρωμά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Να σας πω και άλλα. Να σας πω για τη ριβιέρα του Θερμαϊκού που δεν έχει γίνει τίποτα και όλες αυτές οι δεσμεύσεις οι οποίες τελικά πετάθηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Πριν πάμε στη ριβιέρα, θα τα πούμε όλα κύριε Δήμαρχε, έχουμε χρόνο. Θέλω λίγο να μείνω στη Μηχανιώνα. Επειδή την επισκέφτηκα πρόσφατα, είναι ορατή η εικόνα της πλήρους απαξίωσης. Και αυτό δεν είναι νομίζω μια υποκειμενική γνώμη. Και ρωτώ, η Μηχανιώνα που είναι η έδρα. Με πονάτε τώρα, πραγματικά με πονάτε. Ναι, αλλά... Γιατί ήμουνα 2 τετραετίες δήμαρχος στη Μηχανιώνα. Ξέρουν οι συνδημότες και οι συμπολίτες πώς ήταν η Μηχανιώνα και πόσο την προσέχαμε ως διοίκηση. Και την βλέπω τώρα να μαραζώνει. Να μαραζώνει και προσέξτε, είναι η πόλη με τον μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ένα μικρό μέγεθος η Μηχανιώνα. Έχει ένα κορυφαίο όχι τοπόσιμο, μόνο η Παναγία. Διορθώσω, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και με τη μεγαλύτερη χθιόσκαλα στη διακίνηση χωρίων αλλιευμάτων. Πώς λοιπόν η Μηχανιώνα φέθηκε έτσι. Και όχι μόνο αυτή την εκκλησία που είπατε. Έχει ένα κόσμο που την επισκέπτεται, επισκέπτες που μπορεί να συγκριθούν με τους επισκέπτες του Αγίου Όρους. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Στεγάζεται εκεί η Ναυτική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Mm-hmm. Έχει φοιτητές. Έχει μείνει στο έλεος του Θεού, χωρίς μισό έργο στην περιοχή. Μόνο υπήρχαν ανακοινώσεις ότι ναι, θα σας κάνουμε το ένα ή το άλλο. Τίποτα από αυτά τα 3 χρόνια και ένας μήνας που έχει περάσει δεν έγινε. Αλλά να σας πω αυτά που χάθηκαν. Η Μηχανιώνα έχει ένα εξαιρετικό παλιό κτίριο, το οποίο ονομάζεται Δίας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η διοίκησή μας πέτυχε να χρηματοδοτηθεί και να κάνει και την προμελέτη του χώρου για να γίνει εκεί Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καλλίας, αλλά συγχρόνως και ένας χώρος εστίασης. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι έχει μείνει και αυτό στα αζήτητα. Δεν κινήθηκε εδώ και 3 χρόνια τίποτα. Η αναβάθμιση δε της πλατείας της Μηχανιώνας έχει γίνει ανέκδοτο για τους ανθρώπους της Μηχανιώνας, διότι ενώ υπήρχαν τα χρήματα από χρηματοδότηση και η μελέτη, αυτή παραμένει αναξιοποίητη και αυτή στα συρτάρια. Σας είπα 2 από τα έργα της Μηχανιώνας, τα οποία ήταν έτοιμα από τη δική μας διοίκηση για να πραγματοποιηθούν. Και να σας πω και ένα σπουδαιότερο. Mm-hmm. Όταν έγινε εκείνη η μεγάλη θεομηνία, θυμάστε το 16, που χάσαμε και ανθρώπους και κατεστράφησαν εγκαταστάσεις, πετύχαμε να κάνουμε σπουδαία έργα,
καθώς 16 εκατομμύρια επενδύθηκαν με τον Α ή Β τρόπο μέσα στη Μηχανία, μέσω περιφέρειας. Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πετύχαμε να κάνουμε την αντιστήριξη παρανών στο κέντρο υγείας, ένας μεγάλος χώρος, στη Μηχανιώνα, στην Αγία Τριάδα, στο ΠΙΚΠΑ και πετύχαμε και στο Αγνάντι της Επανομής. Πετύχαμε όμως και άλλα 8 εκατομμύρια να υπάρχουν στο Ταμείο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συνεχιστεί η αντιστήριξη των πρανών, ιδιαίτερα στη Μηχανιώνα. Κατ' ουσία η αντιπλημμυρική θωράκιση δηλαδή. Αυτό λοιπόν χάθηκε, διότι πέρασαν οι μήνες, πέρασαν τα χρόνια και δεν διεκδικήθηκε και δεν προσπάθησε κανένας από τη σημερινή διοίκηση, παρότι τους χτυπούσαμε την πόρτα και ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν συγκινήθηκε κανένας. Άρα χάθηκε η χρηματοδότηση. Βέβαια. Ένα άλλο μείζον θέμα που έχει ανακύψει, και είπα τα Αγία Τριάδα τώρα από το ένα στο άλλο, τι γίνεται με το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδος? Διαβάζω για ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο παίρνονται και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Για το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδος, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση εμείς το 2014, η πρώτη απόφαση που πήραμε, διότι υπήρχε διαβούλευση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και υπήρχαν συζητήσεις, είναι να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, διότι είναι ένα ακίνητο των 180 περίπου στρεμμάτων και από αυτά ο Δήμος δικαιούται το 55% σε εισφορά σε γη. Αυτό για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας είναι τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ. Βεβαίως, το 2012, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, περιήλθε πλέον, ήταν πάντα του ΕΟΤ και μετά των ελληνικών τουριστικών ακινήτων. Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν περιήλθαν και μάλιστα ήταν μέσα από τα πρώτα φιλέτα του ΤΑΙΠΕΔ, θα βγαίνανε σε δημόσια διαβούλευση. Έγινε ένας διαγωνισμός, ο οποίος βρέθηκε άγωνος και ένας δεύτερος, διότι ήταν πολύ μικρά τα ποσά που προσφέρθηκαν. Πρέπει να σας πω όμως ότι για τον χώρο αυτό, ο οργανισμός ρυθμιστικού και συγκεκριμένα η εκτελεστική του επιτροπή, όταν λειτουργούσε, είπε ότι το ΕΣΧΑΔΑ, το σχέδιο που κάνανε για αυτόν τον χώρο, το θεωρεί λοιπόν μη έγκυρο, διότι δεν έλαβε υπόψη τα περιβαλλοντικά. Διότι έχουμε πάρα πολύ πράσινο στην περιοχή, είναι πνεύμονα πράσινο και ότι αυτό έπρεπε αλλιώς να το προσεγγίσει η μελέτη και αλλιώς να το λύσει. Εμείς διαβάζουμε στον τύπο ότι έρχεται και δήλωση του κυρίου Τσαμασλή, ο οποίος τι λέει, προχωράει το θέμα αυτό και θα πάρει ο Δήμος μας 40 στρέμματα και θα πάρει και τη σκάλα που είναι μέσα στη θάλασσα και άρα πρέπει να πανηγυρίζουμε γι' αυτό και θα γίνουν μέσα 40 στρέμματα σχολείο. Και ρωτάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πρέπει να ενημερωθούμε? Το πρώτο που πρέπει να γίνει, εμείς όπως ενημερώσαμε το 2014 και πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση τι έλεγε? Η απόφαση έλεγε ότι εμείς ζητάμε ο χώρος αυτός να παραμείνει κάμπινγκ, να γίνουν όμως και εγκαταστάσεις, δηλαδή συνεδριακό κέντρο. Μπορεί να γίνει ένα μικρό χρόνο να αξιοποιηθεί τουριστικά, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράσινο να πεταχθεί και να κοπούνε χιλιάδες δέντρα, εκατοντάδες δέντρα θα έλεγα, και να δούμε το συμφέρον του Δήμου. Και προκαλέσαμε με υπογραφές μας όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αντιπολίτευσης να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει τη Δευτέρα. Να σας πω όμως το εξής. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει τα 40 στρέμματα, δικαιούται πολύ περισσότερα. Τουλάχιστον 75 με 80 στρέμματα δικαιούται. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, κοροϊδεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο και εμπέζεται όταν του λέει κάποιος και μάλιστα ο Δήμαρχος, θα πάρουμε τη σκάλα. Μα η σκάλα και η παραλία, ο Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στο δημόσιο. Οφείλουν αυτά να βρίσκονται στον χώρο του δημοσίου, ούτε του Δήμου είναι. Ούτε λοιπόν κάποιο ιδιώτη θα είναι. Είναι του δημοσίου αυτά όλα και η σκάλα και ό,τι είναι στον Αιγιαλό και στην παραλία. Μισθώνονται κατά καιρούς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η θέση μας λοιπόν είναι να συζητήσουμε πάντα προς το συμφέρον του Δήμου και όχι αγγυλωμένοι σε κάποιες, αλλά ειδικά αυτά περιβαλλοντικά πρέπει να τα προσέξουμε πολύ για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Γιατί έχουμε χρέος και υποχρέωση στα παιδιά μας. Άρα θα έχουμε εξελίξεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Νομίζω πως ναι. Για να δούμε. Τώρα, μιας και πιάσαμε, διάβασα μια ανάρτησή σας σχετικά με το ΚΑΠΑ στο Δήμο Θερμαϊκού. Το κέντρο, ένα κέντρο άθλησης πραγματικά στολίδι. Το οποίο καταγγέλλεται, κύριε Δήμαρχε, πως παραμένει κλειστό εδώ και πολλούς μήνες. Για ποιο λόγο? Το ΚΑΠΑ, θυμίζω ότι περιήλθε στον Δήμο, στην κυριότητα του Δήμου, μετά από δικές μας ενέργειες, διότι δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί το ΚΑΠΑ σαν νομικό πρόσωπο στις υποχρεώσεις του. Και μάλιστα ξοφλήσαμε σημαντικά ποσά υποχρεώσεις του ΚΑΠΑ προς τρίτους. Φτάσαμε λοιπόν
να λειτουργήσουμε και το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο και το αφιθέατρο που κάναμε σοβαρές και πλούσιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Το ΚΑΠΑ τώρα είναι κλειστό εδώ και 6 μήνες γιατί έγινε ένα πλιάτσικο από κάποιους ανθρώπους. Δεν βρέθηκαν ποιοι είναι αυτοί, αλλά 6 μήνες, πάμε στον 7ο μήνα και ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το οποίο είχε υποχρέωση. Διότι ακυρώθηκαν εκδηλώσεις. Να σας πω μια σοβαρή εκδήλωση, δεν γινόταν ένα φεστιβάλ δημοτικών θεατρικών ομάδων και θα καλούντο από όλη την Ελλάδα θεία σειρά τεχνική. Και αυτό το φεστιβάλ ακυρώθηκε σχεδόν 3 φορές μεταθέτοντας ημερομηνίες. Και σήμερα που μιλάμε δεν θα γίνει ούτε τον Οκτώβριο, δεν θα είναι ολοκληρωμένο. Να σας πω όμως το εξής. Τι κάναμε εμείς το 19, όταν ήρθε ο προϋπολογισμός, δηλώσαμε, ορίστε μία μελέτη, να ασφαλίσετε το ΚΑΠΑ, γιατί υπήρχε και σε εμάς αυτό το πλιάτσικο. Και το αντιμετωπίσαμε μέσα σε 2 μέρες και το λύσαμε. Πάρτε αυτή τη μελέτη να έχουμε μια ασφάλεια, security. Πράγματι, εγγράψαν στον προϋπολογισμό οι διοικούντες 150.000 ευρώ. Και τους εγγράψαν όμως και δεν τους κάναν ούτε το 9/20, ούτε 20/21, ούτε 21/22. Και τώρα που κινούμαστε, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια σε αυτό το χώρο. Έτσι, ποιος έχει την ευθύνη, όταν εγγράφεις έναν κωδικό, πρέπει να το πραγματοποιήσεις. Και δεν το πραγματοποιήσω. 3 συναπτά έτη. Έτσι βρέθηκε σήμερα το ΚΑΠΑ να είναι χωρίς ρεύμα, να έχουν κλαπεί και να έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές, να είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε 100.000 ευρώ. Και τι γίνεται, 6 μήνες να στερείται λοιπόν εκδηλώσεων η περιοχή και όχι μόνο. Πάντως, εν γέννη, πάλι σε σχετικές αναρτήσεις σας βλέπω ότι καταγγέλλεται επανειλημμένα αδιαφορία για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, κύριε Δήμαρχε. Ότι έχουν αφαιθεί. Είναι όλες αφημένες και χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Δεν το κρύβω αυτό. Τον υπηρέτησα τον αθλητισμό από διάφορες θέσεις και ξέρω πολύ καλά το τι προσφέρουν οι παράγοντες του αθλητισμού, αλλά και τα παιδιά πόσο ανάγκη το έχουν ώστε να αθληθούν, αλλά και οι πολίτες να βρουν χώρο να πάνε να αθληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Σήμερα υπάρχουν γήπεδα τα οποία πραγματικά είναι βοσκοτόπια. Πηγαίνουν λοιπόν πρόβατα και βοσκάν μέσα στο γήπεδο. Διότι είναι αφημένα, δεν συντηρούνται. Υπήρχαν προτάσεις, οι οποίες γίνανε από δημοτικούς σύμβουλους της διοίκησης της σημερινής, τις πετάξαν και αυτές παραγματικά στα σκουπίδια, μα με αποτέλεσμα κάποιοι να σήμερα να έχουν ξεχωρίσει τη θέση τους και να μην βρίσκονται πλέον στην διοίκηση, διότι βλέπουν ότι ό,τι προτάσεις γίνονται, καμία δεν εισακούεται. Και σήμερα οι διοικούντες στον αθλητισμό πραγματικά είναι στεναχωρημένοι, διότι βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και ό,τι γίνεται, και το παραμικρό, έχει με μια καθυστέρηση τουλάχιστον 2-2,5 χρόνων. Κύριε Δήμαρχε, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι υπάρχουν κλειστά γήπεδα σφραγισμένα, τα οποία δεν έπρεπε η διοίκηση για 3 χρόνια, μπαίνουμε στο τέταρτο, να τα έχει κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο τεράστιο θέμα το οποίο προκύπτει. Πάρα πολλοί πλέον Θεσσαλονικείς επιλέγουν κοντινούς προορισμούς, είναι και η οικονομική κρίση. Ένας λοιπόν από τους αγαπημένους προορισμούς είναι ο ποταμός στην επανομή. Το ερώτημα το είχα θέσει και στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Τσαμασλή, αν μπορεί να γίνει κάτι με τον δρόμο, με την πρόσβαση εκεί, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ο κύριος Τσαμασλής λέει δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, είναι αγροτικός δρόμος. Ρωτώ λοιπόν, μπορεί να γίνει κάτι. Έχουμε εμείς πρόταση να μονοδρομήσουμε τη μία οδό και να δημιουργήσουμε μία άλλη οδό, ώστε να μην υπάρχει καμία κυκλοφοριακή φόρτιση. Να μονοδρομηθεί ο δρόμος που υπάρχει, να γίνει. Υπάρχει έτοιμη πρόταση, την οποία είχαμε βγάλει και στο πρόγραμμά μας. Θέλω να συμπληρώσω όμως σε αυτό το οποίο είπατε στις κλειστές εγκαταστάσεις του ΚΑΠΑ. Ξέρετε, κάθε μέρα πόσοι γονείς στεναχωρούνται και μου λένε ακόμη οι παιδικές χαρές είναι κλειστές και μπαίνουμε με την δική μας ευθύνη. Ο κ. Σαμασλής μου είπε ότι υπάρχουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυτή τη στιγμή εμείς φτιάξαμε 11 καινούργιες παιδικές χαρές όταν αναλάβαμε. 11 παιδικές χαρές. Κλείσαν οι παιδικές χαρές με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Απρίλιο με Μάιο
και ακόμη ισχύει η απόφαση. Αν σας το είπα αυτό, δεν είναι αληθές. Να μην πω κάποια λέξη. Μήπως δεν ήταν επιστοποιημένες, γι' αυτό παραμένουν ακόμη πιστές. Ακόμη και να, όταν είναι, γίνονται πιστοποιήσεις στο παιδικό γραμμό, βγαίνει ανακοίνωση και ανοίγουν οι παιδικές χαρές και πρέπει να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ακόμη ισχύει. Βρίσκεται σε ισχύ. Τι λέει αυτή η απόφαση? Κλείνουμε τις παιδικές χαρές και βάλαμε μάλιστα και κορδέλες. Mm. Πρόσφατα, πριν 15 μέρες, έγινε επερώτηση από Δημοτικό Σύμβουλο και λέει μπαίνουν μέσα στις παιδικές χαρές παιδιά. Πάνε οι κορδέλες, οι κόκκινες που είχατε βάλει και άσπρες και απογορεύατε. Αν πάθει κάποιο παιδί, ξέρετε τι θα πει η διοίκηση. Δεν έχουμε καμία ευθύνη. Εμείς έχουμε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα την κουνάνε, που λέμε όχι. Καμία λοιπόν προσπάθεια ώστε οι παιδικές χαρές να λειτουργήσουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό το οποίο υπόθηκε. Η αλήθεια είναι ότι είναι κλειστές και ο κάθε γονέας και κάθε παιδί που μπαίνει μέσα στην παιδική χαρά μπαίνει με δική του ευθύνη. Πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο είναι έργο το οποίο κρίνω πως θα αλλάξει, μπορεί πραγματικά να αναβαθμίσει, να μεταμορφώσει το Δήμο Θερμαϊκού και όχι μόνο. Μιλώ, κύριε Δήμαρχε, για ένα έργο που το γνωρίζετε πολύ καλά, για το ThesinTech. Ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, τα επόμενα δύο χρόνια, σε 24 μήνες, μπορεί υπό προϋποθέσεις να ξεκινήσει να λειτουργεί. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Πώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα του Δήμου Θερμαϊκού? Το τεχνολογικό πάρκο πράγματι είναι μία επένδυση που την περιοχή θα την εκτινάξει, όπως το αμορτισέρ. Και όταν την πρώτη φορά έδωσε στο γραφείο μου ο κύριος Ευθυμιάδης και μου είπε το όραμά του και μου είπε ότι διαθέτει και 10 εκατομμύρια από το Ίδρυμα Νιάρχος, η σύλληψη αυτής της ιδέας με βρήκε άμεσα σύμφωνο και εμένα και τους συνεργάτες και σταματήσαμε να προχωρούμε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, γιατί και σε εκείνη την περιοχή έτρεχε το Γενικό Πολεοδομικό και θα προχωρήσουμε στην πράξη εφαρμογής του πρώην Δήμου Θερμαϊκού, δηλαδή Περαία, Αγία Τριάδα και νέοι επιβάτες. Και χαίρομαι που αυτή η απόφασή μας, η ιστορική μας απόφαση που το σταματήσαμε, έφερε το έργο να προχωρά με την σύμπραξη και την συνένεση όλων των κομμάτων της Βουλής, ήταν μια ομόφωνη απόφαση, η οποία σήμερα υπάρχει και ΦΕΚ. Ναι. Και ευχαριστώ τον κύριο Ευθυμιάδη, ο οποίος αυτά τα οποία είπε τα τήρησε κατά γράμμα και προχώρησε. Εξάλλου, πρέπει να θυμίσω, όταν βγάλαμε τα προγράμματά μας, όλοι οι συνδυασμοί το 19 και τα κυκλοφορήσαμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ήμασταν ο μοναδικός συνδυασμός που έγραφε και ανέλυε για το τεχνολογικό πάρκο και λέγαμε πώς θα είναι. Δεν υπήρχε κάποιος που να αναφερόταν για το τεχνολογικό πάρκο. Κάποιοι σήμερα προσπαθούν να πούν ότι ναι, είμαστε και εμείς εδώ. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά και υπάρχει και η επιστολή του κ. Ευθυμιάδη που όλα αυτά τα οποία αναφέρω τα επικροτεί και θέλω να πω ότι πράγματι, μία επένδυση σοβαρή σε αυτόν τον μεγάλο χώρο και εξαιρετικό χώρο, εκτός από την αναβάθμιση της περιοχής, θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και όλη την περιοχή θα την αναβαθμίσει. Όχι μόνο την Περαία, γενικά όλη την περιοχή. Θα συμπαρασύρει δηλαδή θετικά. Ναι. Και πάνω σε αυτό, ο κ. Σαμασλής μου είπε στη συνέντευξή μας την πρόσφατη ότι γι' αυτό βάζει και άλλα 7.000 στρέμματα μέσα, έτσι ώστε να μπορέσει στο πολεοδομικό, έτσι ώστε να μπορέσουν και κόσμος, θα γεννηθούν 7.000 θέσεις εργασίας, άρα κάπου πρέπει να μείνουν. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δυσκολεύομαι, κύριε Ραΐλογλου, όταν δεν είναι ο συνομιλητής να ήταν εδώ, κύριε Τσαμασλής. Βεβαίως. Θα του έλεγα λοιπόν ότι, κύριε Τσαμασλή, δεν έχετε βάλει 7.000 στρέμματα ποτέ εσείς. Η διοίκηση το 2007, που ήταν δήμαρχος ο κύριος Αλεξανδρής, έκανε ένα ΦΕΚ, το οποίο πέρασε. Και αυτός για τον πρώην Δήμο Θερμαϊκού έκανε το σχέδιο πόλης. Ένα σχέδιο πόλης που πριν λίγο είπα, το σταματήσαμε σε κάποιο σημείο για να μην είναι η πράξη εφαρμογής. Έγινε η πολεοδομική μελέτη, έχουν ενταχθεί αυτά όλα και τώρα προχωράμε στην πράξη εφαρμογής για να ολοκληρωθεί. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να πιστωνόμαστε πράγματα που δεν μας ανήκουν. Ανήκουν σε άλλους, τα τρέχουμε. Μάλιστα για αυτό το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η δική μας η διοίκηση ξόφλησε περίπου 3.100.000 ευρώ σε υποχρεώσεις στα δύο μελετητικά γραφεία, τα οποία
ζητούσαν τα χρήματά τους επίμονα. Δήμαρχε, έχουμε μόλις μισό λεπτό, ήδη με πιέζουν, αλλά μου έκανε εντύπωση, ζητήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια. Βλέπω όχι μόνο συνδημότες, βλέπω ότι πλέον έχει τελειώσει όλη αυτή η πανδημία στο σημείο ότι όσο τιμωρήθηκαν. Γιατί το βλέπω ότι ήταν μια τιμωρητική πολιτική. Τιμωρητική. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά τα προστοζήν. Ζητούν βοήθεια για να μπορέσουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Είναι πολύς ο χρόνος. Πρέπει να πονάει η ψυχή μας και πονάει η ψυχή μας ακόμη, κύριε Ωραλούγο, πιστέψτε με, όταν 135 οικογένειες στον Δήμο Θερμαϊκού, Δήμος που έλεγε κανείς πεινασμένος, αυτό ήταν το μότο μας και δημιουργήσαμε πολλές κοινωνικές δομές, σήμερα 135 οικογένειες βρίσκονται εκτός προγράμματος συζητίου, ενώ μπορούσε ο Δήμος να τις κάνει και όχι να δίνει 100.000 ευρώ για τρεις συναυλίες και να αφήνει πεινασμένους ανθρώπους σε δύσκολους και θυμωμένους καιρούς. Κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και άλλη φορά και σίγουρα θα κάνουμε και ένα debate με τον Γιώργο Τσαμασλή. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.